Και να περάσουμε τώρα στο χωροταξικό σχεδιασμό για το σχέδιο Καλλικράτης, το οποίο παρουσίασε χθες ο Υπουργός Γιάννης Ραγκούζης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για την Αργολίδα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς στο σχέδιο υπάρχουν δύο εναλλακτικές προτάσεις, μία για σύσταση 5 Δήμων και μία δεύτερη για σύσταση 4 Δήμων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του αδέλφου Κώστα Τασόπουλου που ακολουθεί. 5 Δήμους περιλαμβάνει η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για το σχέδιο Καλλικράτης, στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα θα έχουμε τον Δήμο Άργους, που θα αποτελείται από το Δήμο Άργους, το Δήμο Λένας, το Δήμο Νέας Κύου και την κοινότητα Χλαδοκάμπου. Τον Δήμο Ναυπλίου, από το Δήμο Ναυπλίου, το Δήμο Μηδέας, Δήμο Νέας Τήρινθας και Δήμο Ασίνης. Το Δήμο Επιδαύρου, από τον Δήμο Ασκληπιείου και το Δήμο Επιδαύρου. Τον Δήμο Ερμιονίδας, από το Δήμο Κρανιδίου και τον Δήμο Ερμιώνης και τον Δήμο Μυκηναίων, που θα περιλαμβάνεται από τους Δήμους Μυκηναίων, Κουτσοποδίου, Λυρκίας και την κοινότητα Αλέας. Υπάρχει όμως και ένα εναλλακτικό σχέδιο, το σχέδιο νούμερο 2, που μιλάει για κοινό Δήμο Άργους Μυκηναίων με διπλή ονομασία. Αύριο στο πρωί αναμένεται να συνεδριάσει, την Παρασκευή δηλαδή το πρωί αναμένεται να συνεδριάσει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, θα ακούσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και αναλόγως θα γίνουν οι τελικές προτάσεις για το συνέδριο της, το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, και στη συνέχεια θα δοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών για να έχουμε την τελική εικόνα των Δήμων. Με λίγα λόγια δηλαδή, ή θα έχουμε 5 Δήμους, αυτούς που είπαμε στην αρχή, ή θα έχουμε 4 Δήμους, δηλαδή δεν θα υπάρχει ο Δήμος Μυκηναίων, θα υπάρχει ένας κοινός Δήμος με διπλή ονομασία Άργους Μυκηναίων.